Εδώ είναι η παρεούλα μου. Καλημερούδια, γιατί μου κάνετε, πώς μου είστε? Σήμερα ξύπνησε ο Αλέξανδρος με αρκετό βήχα. Δεν ξέρω αν είναι από αυτό που πέρασε και του έχει μείνει. Δεν έχω ιδέα τι είναι, αλλά είπαμε να μείνουμε σπίτι. Μπας και καταφέρουμε να κάνουμε Χριστούγεννα και με άλλο κόσμο και όχι μόνο οι τρεις μας. Οπότε είπαμε να μείνουμε σπίτι λίγο παραπάνω. Σήμερα τα πράγματα μέχρι στιγμής είναι λίγο καλύτερα. Τώρα που θα βγούμε θα δείξει, γιατί πρέπει να τον πάρω μαζί. Έχω να πάω για φυσικοθεραπεία. Και έβαλα την ωραία μου τη ζακετούλα με αυτά που λέω ότι είναι σαν κεραυνή, αλλά δεν είναι. Καθίστε, δεν φαίνεται τίποτα, ούτε καν το χρώμα. Εδώ μάλιστα, αυτό το μπλε, το navy, το τέλειο, με το υφασματινό μου το μπλε, το παντελονάκι. Μου αρέσουν τα κουμπιά τη, είναι υπέροχα. Και έτσι ντύθηκα στη γραφείου σήμερα. Αυτό είχα πιάσει και το μαλλί πάνω. Για να μην φαίνεται που αρχίζει να λαδώνει σιγά σιγά. Όχι, καλή κατάσταση είναι. Από προχθές που έχω να λουστώ, για δεύτερη μέρα είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Μπράβο του! Τέλος πάντων, οπότε είμαι πανέτοιμη να φύγουμε, να πάμε για τη φυσικοθεραπεία μας και μετά πρέπει να πάμε μια βολή από τζάμπο. Για να πάρω δύο πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία χρειάζομαι. Γιατί πήρα κάτι σε δύο ανθρώπους που το Νοέμβρη με όλα αυτά που σας έχω πει ότι έχω περάσει με βοήθησαν και χωρίς αυτούς δεν θα έβγαζα άκρη. Οπότε θέλω να τους πάρω έτσι, τους έχω πάρει βασικά ένα δωράκι και θέλω να πάρω μια συγκεκριμένη τσάντα για να τους βάλω μέσα το ποτό που τους έχω πάρει και μετά να πάω στο Ανθοπολείο να πάρω και μια έτσι ωραία χριστουγεννιάτικη ανθοδέσμη για να δώσω γιατί ευχαριστώ και πρέπει σήμερα αύριο να τα πάω. Γιατί πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα σιγά σιγά, να πάω να τα παραδώσω και αυτά. Οπότε θέλω να πάω στο τζάμο να πάρω τσάντες τύπου ποτού. Ελπίζω να έχει. Δεν θυμάμαι να έχω δει ποτέ βέβαια. Αλλά θεωρητικά στο τζάμο θα έχει. Λοιπόν, φεύγουμε. Πριν φύγω, θα βάλω και σκουλαρίκια, αν και βιάζομαι πάρα πολύ. Οριακά θα φτάσω στη φυσικοθεραπεία. Αλλά νιώθω ότι μου λείπει το σκουλαρικάκι μαζί με εδώ με τα χρυσά τα κουμπάκια. Νομίζω ότι το θέλω κάτι. Εσύ θα κάνεις γυμναστική. Να και κάποιος που γυμνάζεται σε αυτό το σπίτι. Γιατί δεν μεγάλωσα ακόμα. Δεν μεγάλωσες ακόμα. Όχι, πρέπει... Τι πρέπει. Να μεγαλώσω λίγο ακόμα. Πρέπει να μεγαλώσεις λίγο ακόμα για να κάνεις γυμναστική. Silent night. I only have one wish for the shooting star. Holy night. Send me someone to love so I can hold their hand while we're ice skating around the trees, Central Park. Kiss them under the mistletoe. Oh, I want a Christmas kind of spark. Santa Claus, do you know Cupid? Send his arrow straight to my heart. I wanna fall in love this Christmas. Favorite things come and sets up too. So does love. Send me someone I can talk to. Δεν ξέρω αν θυμάστε τι σας είπα ότι θα έρθω να πάρω τα τζάμπο. Δύο σακουλίτσες για τα ποτά. Πάμε, ναι. Μπαίνεις μέσα, βλέπεις πράγματα τα οποία χρειάζεσαι. Μπαίνεις μέσα, βλέπεις πράγματα τα οποία... Α, το θέλω αυτό. Και έλα, αγαπή μου, τρίψτε καλά, έτσι. Και πήρατε κάτι το οποίο δεν μπορούσα να κρατηθώ με τίποτα μόλις το είδα. Δεν ξέρω, μόλις το είδα. Αχ, μου ξύπνησε πάρα πολύ ρε συναισθήματα και το πήρα. Δεν άντεξα. Πάμε σπίτι, αψού. Κάνε αψού αν θέλεις. Πάμε να σας κάνουμε ένα jumbo haul. Βάζω 2 λεπτά για το φαγητάκι μας στο φούρνο. Και έρχομαι για jumbo. Christmas is coming, the snowflakes will be falling. It's the most wonderful time of year. So hang up your stockings, put the tinsel on the tree, because Christmas is coming, my dear. It's the only time of year the reindeer fly.
You can see them on their sleigh ride across the sky. Gather all your family. Πιτζάμα από κάτω, τη ζακετούλα από πάνω, γιατί σήμερα λίγο κρυώνω και αυτή η ζακετούλα είναι πάρα πολύ έτσι ζεστή και χουχουλιάρικη. Αλλά θέλω να σας δείξω λίγο τώρα τι πήρα από Jumbo. Τα πιο βαρετά σακούλια σκουπιδιών, αυτές εδώ τις MOV, τις έχω βολευτεί πάρα πολύ, είναι φοβερές. Πήρα βαμβάκι, γιατί τότε που ήμουν άρρωστη το χρησιμοποίησα πολύ. Μπατονέτες. Πήρα επίσης, ποια άλλα να σας δείξω ως βαρετά. Όλα τα άλλα δεν μου φαίνονται βαρετά. Λοιπόν, πήρα και τις σακούλες αυτές τις δύο που σας είπα για τα ποτά που θέλω να βάλω, που θέλω να τα πάω δωράκι. Και πάμε τώρα στα λίγο πιο έτσι αυτά. Χαρτοπετσέτες, δεν είχα πάρει για φέτος χαρτοπετσέτες, νομίζω το δικαιούμαι. Είναι οι πρώτες χαρτοπετσέτες που παίρνω για φέτος τα Χριστούγεννα. Και πήρα αυτές εδώ, μου άρεσε που βγαίνει το καπέλο του Άι Βασιλεί έτσι προς τα έξω. Δεν είναι πολύ χαριτωμένες αυτές. Επίσης πήρα 7 ζευγάρια κάλτσες, ελπίζω να μου κάνουν, γιατί εγώ φορώ 42 και είναι από 36 στο 42, θέλω να πιστεύω ότι είναι όντως 42άρι. Και πήρα αυτές εδώ. Και πήρα και αυτές εδώ τα 3 ζευγάρια που μου αρέσαν έτσι, μου αρέσει αυτό το σχέδιο πάρα πολύ. Οπότε είπα και να τις πάρω, οι άλλοι είναι με καρδούλες. Κοιτάξτε, ωραίο αυτές. Δεν έχω, αυτές είναι ψηλές, δεν είναι οι χαμηλές που φοράω με τα σνικεράκια και αυτά. Είναι οι ψηλές που τις φοράω είτε με τα μποτάκια είτε μέσα στο σπίτι. Με βολεύει πιο πολύ να φοράω ψηλές. Πήρα για τα γνωστά τα παιδάκια, το τονίζω πριν πέσει κάποια να με φάει. Για τα γνωστά τα παιδάκια που τα ξέρω και θα έρθουν να δω και με τους γονείς τους και ξέρω. Σοκολατάκια που θα έρθουν να μας πούν τα κάλαντα για να τους βάλω μέσα στα κουτάκια αυτά που πήρα και πρέπει οπωσδήποτε να ψάξω να βρω και χρήματα ψηλά. Δεν έχω καθόλου ψηλά μέσα στο πορτοφόλι και τι θα δώσω τα παιδάκια. Και για τα άγνωστα παιδάκια πήρα κάποιες συσκευασίες που είναι οι άλλες. Άτσι έχω πει μια σακούλα. Πήρα μολυβάκια με γόμες για να βάλω μέσα και να τους ρίξω και τα χρήματα, γιατί τα παιδάκια δεν ξέρω αν κάνει να φάνε γλυκά. Μπορεί οι γονείς να μην θέλουν, είναι αλλεργίες αυτά, οπότε το άφησα στην άκρη. Επίσης πήρα αυτό εδώ το σετ με τους 3 μαρκαδόρους επιδιόρθωσης επίπλων. Χρειαζόμουν το μαύρο για κάπου και θέλω να πιστεύω ότι θα βγει καλό και θα είναι καλό. Θα δούμε, θα δείξει. Επίσης πήρα από Everyday αυτά τα πέρα τα μαντιλάκια, το οποίο είναι για την ευαίσθητη περιοχή και τα πήρα επειδή τα χρησιμοποιώ, όπως σας είπα, για ντεμακιγιάζ. Όμως τις Everyday δεν τα έχω ξαναχρησιμοποιήσει και τα πήρα να τα δοκιμάσω να δω αν θα με βολέψουνε ή αν θα με τσούξει στο πρόσωπο. Και για το τέλος σας άφησα τα καλυτερότερα. Δεν τα είχα πάρει χαμπάρι εγώ στα Jumbo αυτά εδώ. Και μόλις τα είδα, καταχάρηκα. Καθίστε λίγο να το ανάψω κιόλας για να το δούμε και αναμένω. Δεν το έχω δει το εγώ αναμένω. Ελπίζω να ανάβει. Δεν μπορώ ρε παιδιά, κοιτάξτε πόσο όμορφα είναι. Πήρα για να τα βάλω στο γραφείο μου. Να τα έχω εκεί, να μου κρατάνε ωραία παρέα αυτές τις μέρες που κάνω το vlog μας. Θα μου πεις τώρα τελειώνει το vlog μας σιγά σιγά, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα τα είδα. Δεν είχα πάει αυτές τις μέρες για Jumbo καθόλου. Νομίζω είχα πάει μια φορά, αλλά πολύ έτσι γρήγορα. Αυτό είναι βιβλιοπωλείο, υποτίθεται, και αυτό είναι gift shop. Έχω την εντύπωση ότι το ένα είχε 4 ευρώ και το άλλο 5, νομίζω. Wow. Είναι υπέροχο. Και επίσης πήρα και ένα μεγαλύτερο, το οποίο μόλις το είδα μου ξύπνησε πάρα πολύ ωραία συναισθήματα ρε παιδιά, γιατί μου φάνηκε έτσι πολύ, πολύ γλυκό, που εκεί στο πλάι έχει 2 φιγούρες που χορεύουν. Πήρα ένα σπίτι με δεντράκια, αυτά τα σπιτάκια τα χριστουγεννιάτικα. Δεν έχω τέτοια εδώ μεταξύ εγώ καθόλου. Και τα είδα εκεί και τα κάπως λίγο τα ζήλεψα. Ένιωσα την ανάγκη να το πάρω, να το έχω για αρχή στο δωμάτιό μου θέλω. Το βράδυ που κλείνουν τα φώτα και αυτά, καθίστε να το βγάλω προσεκτικά, γιατί από ό,τι κατάλαβα λίγο και στα Jumbo είναι ευαίσθητα. Τα είχαν ρημάξει κιόλας αυτά που ήταν για δείγμα, τα είχαν κάνει, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Χάλια. Ένα λεπτό να του βάλω μπαταρίες και επανέρχομαι. Πώς μπαίνουν οι μπαταρίες ρε παιδιά εδώ? Τι περίεργο πράγμα είναι αυτό τώρα.
Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Πόσο όμορφα είναι. Αυτές εδώ οι φιγούρες με τρελάνανε. Πάρα πολύ όμορφες. Αυτό είχε 20 ευρώ. Είχε και ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο με 40 ευρώ, αλλά δεν υπήρχε απόθεμα καθόλου. Και είχε και ένα άλλο πολύ, άλλα δύο βασικά πολύ όμορφα. Εγώ ήθελα άλλο ένα που είχε στα 25 ευρώ και αυτό ήταν πάρα πολύ όμορφο. Εντάξει, δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Μου αρέσουν όλα τόσο πολύ. Είναι τόσο χαριτωμένο. Θα σας τα δείξω και σε λίγο από κοντά. Τι ωραία που είναι τα Χριστούγεννα. Κάθε φορά που έρχονται δεν θέλω να φεύγουν. Στεναχωριά με τα Χριστούγεννα. Αυτό πρέπει να το κρατήσω για να το ξαναβάλω μέσα. Όταν τα Χριστούγεννα φεύγουν, δεν θέλω καθόλου. Είναι πραγματικά. Εμένα τουλάχιστον, γιατί δεν είναι για όλο τον κόσμο έτσι. Πολλούς ακούω που λένε εντάξει, σιγά τα Χριστούγεννα τι είναι. Για μένα δεν ξέρω, είναι. Αυτά τα συναισθήματα των Χριστουγέννων είναι πάρα πολύ ωραία. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν πολύ. Τέλος πάντων, πάω να μαζέψω λίγο εδώ για να καθαρίσω λίγο και τον πάγκο. Ο Αλέξανδρος είχε μια υπέροχη ιδέα σήμερα να καθίσουμε στο μεγάλο το τραπέζι, γιατί συνήθως τρώμε στο μικρό. Ο Αλέξανδρος καθίζει με την καρέκλα του και είναι σαν ένα τραπέζι στα κυβικά του. Και εγώ συνήθως στο καναπέ κάθομαι και ράζω και έχουμε βάλει τα χριστουγεννιάτικά μας. Βάλαμε το καρό μας στο τραπεζομάντιλο, το οποίο το ζήτησε και αυτό ο Αλέξανδρος. Και ήρθε η ώρα να φάμε. Κοπανάκια έφτιαξα και έχω βάλει μουστάρδα και κνόρ και σαλατούλα. Σήμερα περνάω μία φάση στην οποία ξύπνησα το πρωί και έκανα πάρα πολλά πράγματα. Έφτιαξα το πρωινό μας, έστρωσα κρεβάτια, περιποιήθηκα το μπάνιο, βάφτηκα αυτά και δεν τράβηξε το ένα πλάνο. Και λίγο πριν φύγουμε για να πάω για την φυσικοθεραπεία, συνειδητοποίησα ότι τραβώ vlog μας. Παιδιά, ειλικρινά, το είχα ξεχάσει. Και εκεί τελευταία στιγμή πήρα την κάμερα για να σας τραβήξω το πλάνο το πρώτο που είδατε. Και τώρα όσο καθόμασταν με τον Αλέξανδρο στο τραπέζι και τρώγαμε, συνειδητοποίησα ότι είναι Πέμπτη και έχουμε λογοθεραπεία. Και σε λίγο πρέπει να φύγουμε. Και εγώ ήμουν σε φάση πάω να βάλω πιτζάμες, να κάτσω να αράξω, να αυτό. Τι φάση, τι έχω πάθει σήμερα, γιατί ξεχνώ έτσι τα πάντα. Ελπίζω να μην. Και όχι τίποτα άλλο, στο ημερολόγιο μου το Δεκέμβρη δεν τον είχα σημειώσει για λογοθεραπείες και τέτοια, γιατί κάθε πρωί πήγαινα και κοιτάω να δω τι έχω γράψει για σήμερα, για την κάθε μέρα. Και δεν το είχα γράψει και λέω και πρέπει να καθίσω να τα γράψω τώρα. Και με τη νέα χρονιά όλα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να καθίσω έτσι εδώ, να κλείσω τα μάτια μου και να κοιμηθώ για ένα μισάωράκι. Έτσι. Αλλά δεν προλαβαίνω με τίποτα, πρέπει να φύγουμε σε 10 λεπτάκια. Αυτό το μάξι. Εντάξει αγάπη μου, μετά ξέρουμε όλα τα μάξια της γειτονιάς. Εντάξει. Πίσω τι είναι. Μόλις κάναμε και το μπανάκι μας και εγώ και ο Αλέξανδρος, λίγο να ανανεωθούμε. Σήμερα βγήκαμε ένα μαλλί αφάνα το μπάνιο, γιατί δεν χτενίστηκα. Την ώρα που έβαλα τη μάσκα δεν χτενίστηκα, βιαζόμουν να βγω, ήθελα να βγω, δεν είχα κουράγιο καθόλου να καθίσω να κάνω μάσκες και τέτοια. Οπότε βγήκα και χωρίς να χτενιστώ και το μαλλί μου ήταν αφάνα και απίβδησα για να το στρώσω, να το ξεμπερδέψω. Τέλος πάντων, σήμερα πήγαμε στη λογοθεραπεία μας και μίλησα λίγο με την λογοθεραπεύτρια του Αλέξανδρου για το χθεσινό, το περιστατικό. Και λίγο πάνω στη συζήτηση, έτσι όπως του μίλαγε και έχει και τον τρόπο της η κυρία Κατερίνα, ανακαλύψαμε ότι όλο αυτό άρχισε να πηγάζει από τη γιορτή του σχολείου και μου είπε ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδάκια τα οποία δεν θέλουν να παίρνουν μέρος στις σχολικές γιορτές και σε αυτές τις ηλικίες τους είναι δύσκολο να το επικοινωνήσουν και να μην πάρουν μέρος. Και υπάρχουν κάποια άλλα παιδάκια που θέλουν να πάρουν μέρος και εκείνη την ώρα κολλάνε που βλέπουν όλο τον κόσμο κάτω και διστάζουν. Και εντάξει, οκ, okay, να σας πω την αλήθεια, το περίμενα αυτό. Περίμενα ότι δεν θα το πει το πείμα το Αλέξανδρος, παρ' όλα αυτά το είπε. Και νομίζω ότι και ξεκίνησα με τη στολή που δεν του άρεσε η στολή που φόραγε. Και μετά που ίσως του ζήτησαν και στο σχολείο να τη φορέσει, δεν ξέρω τι έγινε πίσω από την κουρτίνα, να σας πω την αλήθεια εκεί, πίσω από τη σκηνή. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλά πολύ πιθανό έτσι να. Θέλω να ρωτήσω και τη δασκάλα του, αν θα θυμηθώ αύριο που θα πάω να πάρω τις εργασίες του από το σχολείο.
Θέλω να θυμηθώ να το ρωτήσω αν του είπανε να φορέσει τη στολική, ίσως ένιωσε και εκεί λίγο πιο πολύ άβολα και γι' αυτό άρχισε να έχει αυτή την αντίδραση. Τέλος πάντων, πάντως μου είπε και η λογοθεραπεύτρια του Αλέξανδρου ότι είναι πολλά τα παιδάκια που έρχονται σε δύσκολη θέση όταν είναι να βγουν μπροστά σε κόσμο και υπάρχουν πολλά παιδάκια τα οποία νιώθουν άβολα και δεν τους αρέσει όλο αυτό και κάποια παιδάκια δεν το καταλαβαίνουν κιόλας έτσι και ξαφνικά βρίσκονται μπροστά σε κόσμο να χρειαστεί να πούν το ποίημα τους. Τώρα είναι με τις δασκάλες στο σχολείο και τα παιδάκια είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Και επίσης μιλήσαμε και για τα tantrums και μου είπε ότι υπάρχουν και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Εγώ νόμιζα ότι τα tantrums είναι μέχρι τα 3. Και ήταν έτσι μια δύσκολη ημέρα η χθεσινή, η οποία ξεκίνησε από το ξύπνημα μέχρι και την ώρα που κοιμήθηκε. Σήμερα είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα, ήρεμα και ωραία. Βέβαια, επειδή σας έχω ξαναπεί ότι εγώ πιστεύω και στο μάτι. Πιστεύω ότι ίσως κοιμήθηκε και με λίγο μάτι ο Αλέξανδρος, δεν θα σας πω ψέματα. Και ίσως ξύπνησε έτσι λίγο περίεργα, ήρθε και η γιορτή και όλα αυτά και. Ήρθε και έδεσε το γλυκό. Είναι πανέμορφα. Τα έχω βάλει εδώ στο γραφείο. Όμως πριν που θα, μετά που θα πάνε να κοιμηθώ θα πάρω το μεγάλο. Να το έχω δίπλα στο κρεβάτι. Είναι μια καλή αρχή φέτος για αυτά. Και νομίζω ότι θα φάω κόλλημα και κάθε χρόνο θα συμπληρώνω και εγώ πόσο καλά της αδερφής μου. Αχ, να δείτε της αδερφής μου, δεν φαντάζεστε, έχει ένα τραπέζι με 2-3 ορόφους το έχει φτιάξει έτσι με σκαλιά και έχει πάρα πολλά, δεν ξέρω πόσα έχει και είναι όλα πανέμορφα και αυτά είναι όμως πολύ όμορφα, πολύ γλυκούλικα, ειδικά αυτό εδώ έτσι που υπάρχει και η κίνηση και κάνει και πίσω τη σκιά στον τοίχο. Έχω φάει ένα σκασμό μανταρίνια από το απόγευμα. Και μετά, μιλάμε, δεν φαντάζεστε, ένα σκασμό. Ο Αλέξανδρος πήγε με τον μπαμπά του να κοιμηθεί. Νομίζω το 20 το έχουμε ανοίξει έτσι. Ναι, το άνοιξε ο Αλέξανδρος. Άρα πάμε στο 21, στο κουτάκι της σκύλης. Φέτος τα έχω πολύ παραμελημένα τα κουτάκια, νομίζω το έχετε καταλάβει. Όπου έχει μέσα το τόνερ με καλέντουλα. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Και πάμε να ανοίξουμε και το 22. Γιατί, ναι, αύριο που θα δείτε σε αυτό το βίντεο είναι 22. Άρα, μια ultra facial cream. Υπερτέλεια. Και τι έχει μείνει, κάτι παιδιά. Πέρασε άλλο. Καλά, αυτό το vlog μας. Εμένα μου πέρασε πολύ πιο γρήγορα επειδή έκανα και αυτό το διάλειμμα τις 3 μέρες. Θα μου πεις τώρα για 3 μέρες. Κι όμως, παιδιά, αυτό. Ένιωσα ότι και εγώ μάζεψα ενέργεια γιατί εντάξει δεν ήμουν καθόλου στα καλά μου. Αλλά και μου πέρασε το vlog μας πολύ πιο γρήγορα. Το περίεργο νέο της ημέρας είναι ότι σήμερα στα Τζάμπο δεν είχε καθόλου κόσμο. Πάρα πολύ λίγο κόσμο και μου έκανε εντύπωση. Εμείς πήγαμε γύρω στις 12 και δεν ξέρω αν φταίει η ώρα που προτιμήσαμε να πάμε ή αν φταίει το ότι ψωνίσανε ο κόσμος. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Τέλος πάντων, και μου έκανε φοβερή εντύπωση, αλλά ήταν για μας μια χαρά αυτό, μας βόλεψε και ωραία και παρκάραμε εύκολα και όλα μια χαρά και ωραία. Επίσης, σας έχω κάνει κοντινό πλάνο σε ένα επιπλάκι μπάνιου, που αν θυμάστε καλά το είχα στην μπανιέρα, όταν πριν κάνουμε την ανακαίνιση που είχαμε μπανιέρα, δεν ξέρω αν θυμάστε που είχα ένα ξύλινο επιπλάκι και βάζαμε πάνω τη σαμπουάν, αυτό νομίζω ότι είναι το αντικείμενο με τις πιο πολλές ερωτήσεις που έχω δεχτεί ποτέ από πού ήτανε. Και εγώ δεν θυμάμαι τώρα που το είχα πάρει, να σας πω την αλήθεια. Καθόλου. Καθόλου όμως. Αλλά το είναι ακριβώς ίδιο στο Τζάμπο, να ξέρετε. Όσες ενδιαφέρεστε, γι' αυτό σας το τράβηξα και για να το δείτε. Να σας αφήσω να κάνω το μοντάζ μου, αφού πήγε και ο Αλέξανδρος για ύπνο και θα κοιμηθεί τώρα που να είναι. Να ξαπλώσω κι εγώ πάλι νωρίς, να μαζέψω δυνάμεις γιατί εχθές 12 παρακοιμόμουν. Και ήταν απόλαυση το πρωί που ξύπνησα, ένιωσα ότι είχα γεμίσει τις μπαταρίες και νιώθα πάρα πολύ όμορφα. Οπότε αυτά, θα σας φιλήσω, θα σας χαιρετήσω και τα λέμε πάλι αύριο.